Ακρόπολη. Θυμάστε εδώ ο Νίκος Ποφάντης μέσα στη διάρκεια του χειμώνα και την άνοιξη που έλεγε παιδιά σκέπαστρο, παιδιά να δούμε λίγο τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται στην Ακρόπολη με τον κόσμο ο οποίος περιμένει. Για πάμε να δούμε τώρα τι έχει αλλάξει, πόσα έχουν αλλάξει. Αλεξάνδρα Μερακλήδη, καλημέρα ξανά γλυκιά μου. Καλημέρα σας και πάλι. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Ακρόπολη. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει τοποθετηθεί το σκέπαστρο. Εδώ πέρα βρίσκεται η αριστερή ουρά που περνάνε όσοι έχουν βγάλει ήδη εισιτήριο. Είναι γκρουπ με κάποιον ξεναγό. Αλλά εδώ πέρα στα αριστερά η μεγάλη ουρά που σχηματίζεται ακόμα και σήμερα είναι όσοι περιμένουν και δεν έχουν βγάλει ακόμα το εισιτήριό τους. Δηλαδή δεν έχουν εκδώσει εισιτήριο. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο σκέπαστρο. Οι άνθρωποι είτε φοράνε καπέλο είτε κάθονται εδώ πέρα κάτω από τα δέντρα. Μαζί μας έχουμε και τον πρόεδρο ξεναγών, τον κύριο Κρήτον Πιπέρα. Καθώς ακόμα έρχεται κόσμος, είναι σεζόν. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έρχονται να δουν την Ακρόπολη. Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Έχει τοποθετηθεί και μια πινακίδα στην Ακρόπολη για τα γκρουπ να περνάνε. Για πείτε μας εσείς. Πρόεδρε, καλημέρα. Μας ακούει ο πρόεδρος Αλεξάνδρα. Κεντρική είσοδο έχει. Καλή σας ημέρα. Τέλεια, τέλεια. Σας ακούω. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της. Έχει τοποθετηθεί μια πινακίδα. Να είστε καλά. Στην κεντρική είσοδο της Ακρόπολης, από την ανατολική δηλαδή πλευρά. Για να δημιουργήσουν μία ξεχωριστή είσοδο για τα γκρουπ. Το οποίο διευκολύνει την κατάσταση, όμως υπάρχει ο περιορισμός ότι ένα γκρουπ ονομάζεται ομάδα ατόμων που είναι πάνω από 10 άτομα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να είναι απλώς τα γκρουπ τα οποία έχουν ξεναγό. Mm-hmm. Γιατί μπορεί κάποιος ξεναγός να είναι με 2-3 άτομα και να πρέπει να περιμένει στην ουρά να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δεύτερη είσοδο για τα γκρουπ. Αυτό λοιπόν δεν υφίσταται τώρα, ακόμα. Από το Σεπτέμβριο που θα... υφίσταται για τα γκρουπ. Ναι. Περιμένουμε από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει πειραματικά το σχέδιο με τα time slots για να υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες ώρες που θα μπορεί κάποιο γκρουπ να επισκεφθεί την Ακρόπολη. Μάλιστα. Εάν κάποιος λοιπόν ιδιώτης... βέβαια να δημιουργείται μέσα στο χώρο. Ναι. Ναι. Πρόεδρε, κάποιος από τους τουρίστες, ένα ζευγάρι, δεν θα πάει να κλείσει ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι εύκολο να κλείσει ηλεκτρονικά. Και θα περάσει, θα βρεθεί εκεί στην είσοδο και θα θέλει να επισκεφθεί την Ακρόπολη, τον αρχαιολογικό χώρο. Πόσο θα δυσκολευτεί, πόσο θα χρειαστεί να περιμένει. Ναι. Τι πρέπει να αλλάξει με λίγα λόγια για να διευκολύνουμε όλους τους επισκέπτες. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει αρχικώς είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση για την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι που θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και θα πρέπει και ο επισκέπτης να είναι ενημερωμένος ότι μπορεί να αγοράσει το εισιτήριο ή να το κλείσει, αν θέλετε, ηλεκτρονικά, ακριβώς για να μπορεί να αποφύγει τις ουρές. Μάλιστα. Μέχρι τώρα αυτό που γινόταν ήταν η διαφήμιση του skip the line, όπως λέγεται, να αποφύγει τις ουρές, αλλά δυστυχώς αυτό ήταν για να αποφύγει την ουρά μόνο για την αγορά του εισιτηρίου. Μάλιστα. Επομένως, πρέπει λοιπόν να περισσότερη διαφήμιση ότι για το για να αποφεύγουν τις ουρές. Ναι, περισσότερη διαφήμιση και ταμπέλες, αν θέλετε, στο χώρο, για να ενημερώνεται και ο επισκέπτης, ο οποίος έρχεται κατευθείαν από το αεροδρόμιο, για παράδειγμα. Ναι. Ότι μέσω του κινητού του θα μπορεί να αγοράσει το εισιτήριο και να μην χρειαστεί να περιμένει στο ταμείο. Μάλιστα. Τώρα, Αλεξάνδρα, επειδή έλεγες ότι υπάρχει σε ένα σημείο θέμα με τον ήλιο, ο οποίος χτυπά τους τουρίστες, εγώ βλέπω το σκέπαστρο, για να είμαι ειλικρινής, από τη λήψη. Λες ότι είναι τοποθετημένος ο κόσμος κάπου στα δεξιά, στα αριστερά του χώρου που βρίσκεστε εσείς, που περιμένει, που τον χτυπάει ο ήλιος. Ναι, εδώ πέρα στο σκέπαστρο, όσοι περιμένουν που έχουν το εισιτήριό τους, δεν είναι στον ήλιο. Όμως θα δούμε τη βοήθεια του οπερατέρ. Ναι. Εδώ πέρα η ουρά που έχει σχηματιστεί, οι άνθρωποι είναι στον ήλιο. Φοράνε το καπέλο, τα γυαλιά ηλίου. Τώρα δηλαδή κατάλαβα. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν βγάλει το εισιτήριό τους, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα σκέπαστρο ή κάποιος χώρος ώστε να μπορούν να κάθονται σκία. Μάλιστα. Και μάλιστα. Να πούμε ότι δεν έχει τοποθετηθεί και πινακίδα που να λέει πού είναι ο χώρος ο οποίος για όσους έχουν κλείσει στήριο και για όσους δεν έχουν κλείσει στήριο. Δηλαδή, πώς μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει κάπου που να το λέει ώστε ο τουρίστας να ξέρει και από πού να έρθει. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, θα τώρα. Πρέπει, όπως είπαμε, να γίνεται ενημέρωση. Mm-hmm. Και καλό θα είναι τις μέρες τώρα για το μέλλον, τις μέρες που περιμένουμε καύσωνα, ο αρχαιολογικός χώρος να ανοίγει στις 7, ειδικά αν πρόκειται να κλείσει το μεσημέρι, να κλείσει κατά τις 11-12 η ώρα, είναι καλό να σκεφτεί το Υπουργείο Πολιτισμού να ανοίγει ο χώρος πιο νωρίς, 7 η ώρα, να αποφεύγεται δηλαδή και η υψηλή θερμοκρασία καθώς ο κόσμος περιμένει. Νομίζω είναι εξαιρετική η πρότασή σας, Πρόεδρε.
σε σχέση με άλλους σημαντικούς πολιτιστικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι ο συγκεκριμένος υπολείπεται σε επίπεδο υποδομών για να είναι επισκέψιμος από τους τουρίστες? Θεωρώ ότι ναι, υπολείπεται, γιατί δεν υπάρχει αρκετό φυλακτικό προσωπικό. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν περισσότεροι αρχαιοφύλακες που θα σκανάρουν πιο γρήγορα τα εισιτήρια. Μάλιστα. Εξακολουθώ όμως να πιστεύω προσωπικά ότι η μόνη λύση για την Ακρόπολη, για να μην δημιουργείται αυτός ο συνωστισμός, γιατί ο συνωστισμός δημιουργείται τώρα περισσότερο μέσα, mm-hmm. ειδικά στα προπήλαια που είναι άνοδος κάθοδος, mm-hmm. θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά να ανοίξουν μια διαφορετική έξοδο που δεν περνάει από τα προπήλαια. Μάλιστα. Για να γίνει αποσυμφόρηση και να προλάβουμε και τα χειρότερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε. Κυρία Πιπέρα, θέλω να ευχαριστήσω και την Αλεξάνδρα τη Μερακλήδη, τη συνάδελφό μου. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, το ζωντανό, με τις λεπτομέρειες, για τις εικόνες που μεταδώσατε. Συνάδελφοι, Αλεξάνδρα, δώσε συγχαρητήρια και στους εικονολήπτες που είναι μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πήγαμε και στην Ακρόπολη. Πήραμε μια γεύση από Ακρόπολη. Εγώ προτείνω και σε εσάς.